όχι κέρδισε και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Είναι μια πολύ σοβαρή δήλωση. Αυτή τη στιγμή οι θέσεις τις οποίες πήρε ο κύριος Τσίπρας προς τον ελληνικό λαό και οι υποσχέσεις οποίες έδωσε και σε θέσεις με το όχι όσον αφορά την Ελλάδα για να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο ελληνικός λαός ναι όντως είπε όχι, αλλά 18 άλλα κράτη τα οποία διάβασαν πολύ προσεκτικά αυτές τις προτάσεις δεν είναι αυτοί οι οποίοι τους απασχολεί αυτό το οποίο είπαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες πήραν μια δημοκρατική απόφαση, ναι, αλλά και τα άλλα κράτη έχουν μια άλλη απόφαση και αυτό είναι εξίσου δημοκρατικό. Τώρα θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει προτάσεις οι οποίες θα πείσουν τα άλλα 18 κράτη όσο και τους θεσμούς στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό το θέμα. Και είναι αναγκαίο, αποτελεσματικό και πάρα πολύ σημαντικό να επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτό όμως θα γίνει βάση προτάσεων οι οποίες θα έρθουν από την Ελλάδα. Πρέπει να αποδεχθούμε την ανεξαρτησία και την θέση την οποία πήρε ο ελληνικός λαός σήμερα. Η υπόσχεση του Υπουργού Οικονομικών ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν αύριο και θα υπάρχουν χρήματα από την Τρίτη, για μένα προσωπικά μου φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και είναι επικίνδυνο να το υπόσχεται κανείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς οι Έλληνες θα πρέπει σήμερα και κάθε μέρα να καταλάβουν ότι είναι πιθανόν η κατάσταση να γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Θα πρέπει αύριο, το αργότερο την Τρίτη, να έχουμε μια συζήτηση σε επίπεδο Eurogroup, να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους, τα παιδιά, τα νηπιαγωγεία, όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα πρέπει να πληρώσουν την ύφη, αν μπορώ να το πω έτσι, το λογαριασμό για την δυσκολία στην οποία έφερε η κυβέρνηση τον λαό της σήμερα. Ότι η ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ώρες θα καταβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, θα υποβάλει μάλλον συγκεκριμένες προτάσεις που θα είναι προς σωστή κατεύθυνση, προτάσεις ουσιώδης και προς σωστή κατεύθυνση ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε. Εάν όχι, τότε πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το μήνυμα του Μάρτιν.